Καλά φίλες και φίλοι της Ευρωπαϊκής Ατράπου, είμαι ο Χρήστος Καθαμονίτης, είναι 11 Αυγούστου του 2024. Σήμερα η Κέρκυρα πανηγυρίζει για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα, βοήθειά μας, να μας βοηθάει ο Άγιος. Και σήμερα δεχόμαστε ένα τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο είχε προβλεφθεί από τη σειρά Αρμαγέδων την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 2023. Τώρα αρχίζω και γράφω σιγά σιγά τι θα πω στο αλμανάκ του 2024, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σε πείσμα όσων λένε ότι δεν έχουμε views, δεν βάζουμε κόσμο κτλ. Πάμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γνωστό το τροπάριο που σας έχει ζαλίσει κάποιους και κάποιος άλλος δεν σας έχει ζαλίσει λέει τα εξής: ότι θα κάνετε ένα like στην εκπομπή, θα κάνετε μια κοινοποίηση στην εκπομπή, θα βάλετε ένα φίλο στο κανάλι και αν είστε στο συνδρομητικό, θα βάλετε και έναν στο συνδρομητικό. Επόμενη εκπομπή στο συνδρομητικό στις 23 Αυγούστου, Θεού θέλοντος Χρήστο επιτρέποντος. Στέλνετε τα email και κάποια στιγμή θα σας τα στείλω. Για να δω, τα έχω περάσει όλα μια χαρά και τα έχω βάλει όλα τα λοιπά, που είναι και οι σημειώσεις και το καθεξής. Λοιπόν, να πω ότι χθες που σας είπα για το Viber, μπήκαν 40 άτομα μέσα. Πω εντυπωσιακό. Λοιπόν, να με ρωτάτε πού υπάρχει το link για το Viber. Όπως είναι αυτό το βίντεο, από κάτω έχει μια περιγραφή. Έχει τον τίτλο και μια περιγραφή. Και Instagram ποιο έχω, εκεί πέρα μέσα είναι. Και Viber ποιο έχω, εκεί πέρα μέσα είναι. Και ποιο είναι το πρώτο μου προφίλ, εκεί πέρα μέσα είναι. Και ποιο είναι το δεύτερο μου προφίλ, εκεί πέρα μέσα είναι. Και ποιο είναι η σελίδα μου ερευνητής και αρθρογράφος Χρήστος Καθαμονίτης, ομάδα μάλλον, εκεί είναι. Και ποια είναι η σελίδα μου, εκεί είναι. Μην περιμένετε, πάρτο, βάλτο. Βάζω και τα link και δεν μπαίνει κανένας. Οπότε, ποια κάνουμε παιδιά, όταν θα έρθει η ώρα και στιγμή, θα πείτε, αχ, τα έλεγε ο Καθαμονίτης, κάτσε να βρω μια εγγραφή. Και καταρχήν σας έχω πει ότι η ομάδα στο Viper δεν λέγεται Χρήστος Καθαμονίτης, λέγεται Ανοπαία Ατραπός Κεφαλαία Καθαμονίτης. Ανοπαία, Ατραπός Καθαμονίτης. Αλλά πηγαίνετε στο link. Τόσο απλό. Εντάξει. Λοιπόν, να κάθομαι και αυτό. 3 ώρα το βράδυ, στείλε μου το link στο Viper. Μπείτε μέσα. Θα μπορούσα να σας πω το τηλέφωνο. Αλλά θα γραφτείτε σε μένα. Δεν θα γραφτείτε στην Ανοπαία Ατραπό. Λοιπόν, είχα σήμερα μια πολύ ωραία επίσκεψη, ενεργειακή. Δεν πήγα στους Αγίους Τόπους καταρχήν, έτσι. Δεν νομίζω ότι πετάει αυτή τη στιγμή και αεροπλάνο προς το Ισραήλ. Πήγα στο μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Ακρόπολη. Και πήρα τη δύναμη. Εκεί πέρα παίρνω συχνά Ακρόπολη, δύναμη. Έβγαλα και κάτι φωτογραφίες. Θα τις δείτε στις 23 Αυγούστου, στο επόμενο μέρος της συνδρομητικής. Θα έχουμε και έκτο σετ. Ναι, για να τελειώνουμε αυτά. Και κάθομαι τώρα και λέω το εξής. Ρε φίλε, τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Τα έχω πει. Τι, κοίτα να δεις, ρε γάμο, τι γίνεται. Λοιπόν, η ώρα που γυρίζει την εκπομπή είναι 8 και 27. Και ξέρετε τι λέει και η Σικρήτη 8 και 27. Λέει φωτιά στο Βαρνάβα, φλόγες 25 μέτρων και άνεμοι 8 μποφόρ, κάηκαν σπίτια στο νέο Μάζι στα Μέγαρα. Αυτό μάλιστα η ενημέρωσή του είναι στις 3:36. Αυτή τη στιγμή που είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, έχουμε αυτό που λέει εκενώνεται η Ροδόπολη, η Αμυγδαλέζα, σταμάτα το γραμματικό και υπάρχει και γιγάντια κινητοποίηση. Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά έχει καλύψει απόσταση 100 χιλιόμετρα και μάλιστα έχει σκοτεινιάσει όλη η Αθήνα, το είδατε, οι αποκρουστικές εικόνες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλοι είπαν ότι πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο πυρηνό μέτωπο, ελήφθησαν υποφάσεις και ηχούν λίγο πριν από τις 8 η ώρα το 112 στο γραμματικό, στο Μαραθώνα, στη Ροδόπολη, στην Αμυγδαλέσσα, στα Μάτα και όλο το καθεξής. Λοιπόν, τι έχουμε αυτή τη στιγμή, για να δούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Έχουμε έναν από τους χειρότερους υπουργούς, όπου έχει πάει ρε παιδί αυτός ο υπουργός, έχει γίνει μούτι που λέμε, ο Βασίλης ο Κικίλιας, ο οποίος έχει, πώς το λένε, υπό την επιστασία του την πυροσβεστική και ούτω καθεξής και από εδώ και από εκεί. Τι μας λένε τόσο καιρό τα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Κοιτάξτε λίγο για το σχέδιο. Είναι από πριν στημένο. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω δει καμία πληροφόρηση όπως στην Αγγλία που λέει προσέξτε, σκεφτείτε πρωτού γράψετε. Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ναι, αυτό που σας έλεγα χθες, που κάποιοι το αναπαράγουν και σήμερα. Εντάξει, δεν θα κάνω. Εντάξει. Έτσι είναι, παιδιά. Ο Καθαμονίτης τα λέει πρώτος, μπαίνουν 8 άτομα μέσα. Τα κάνουν κόπια κάποιοι άλλοι, μπαίνουν 100 άτομα. Να μην εκφράσω το παράπονο. Να το εκφράσω. Τέλος πάντων. Καμιά στιγμή θα σταματήσει ο Καθαμονίτης και μετά θα ψαχνόσαστε. Λοιπόν, ναι, και ένας να μείνει. Ποιος σας είπε ότι δεν έχω τον έναν ή τη μία
Να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, ψηλός, λιγνός, 65, στο χώρο της ελληνοαρχαιολατρίας, χαρακτηρισμένος από τους ψεκασμένους δημοσιογράφους ως ψεκασμένος, ως συνωμοσιολόγος τα λοιπά, συλλαμβάνεται να βάζει στην περιοχή της Βάρης πριν και ανήμερα των ευρωεκλογών φωτιές. Επειδή κάποιοι μου επιτεθήκαν για αυτό το πράγμα. Παιδιά, τον κλείσανε μέσα, τον προφυλακίσαν. Τον έχουν δέσει με βίντεο. Λοιπόν, ακούστε τι διαρρέεται αυτή τη στιγμή, θα το δείτε στις επόμενες μέρες. Ότι τη φωτιά στο Βαρνάβα την έχουν βάλει κάτι έτσι, σαν αυτόν το κοτσιδάκια, τον διδάκτορ, οι οποίοι είναι ψεκ, αρχαιολάτρες, από εδώ από εκεί. Άρα παίρνει την μπάλα ο χώρος της ελληνικής αναζήτησης. Εγώ σήμερα θα σας πω αυτά που σας έλεγα και στις αρχές του Δεκεμβρίου. Αν δεν τα πιστεύετε, πηγαίνετε δείτε το αλμανά, και αν δεν τα πιστεύετε, ψάξτε τη λέξη Αρμαγέδων, που βλέπω σήμερα την Ελεύθερη Ώρα χρησιμοποιεί Αρμαγέδων, τον Ελεύθερο Τύπο Αρμαγέδων, το από εδώ που κτλ. Παίρνετε τις λέξεις και τις χρησιμοποιείτε. Θα μου πεις, μόνο εσύ έχεις δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις. Όχι, αλλά έχω κάνει μια σειρά 10 εκπομπών, 7 πόσο είναι, τα σχέδια, και δεν καταλαβαίνετε. Τα έχω πει. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας πω κάποια πράγματα που τα είχα πει, και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει ας γίνει. Και σήμερα θα είμαι και έρημος. Ούτε θα γράψω μπείτε μέσα, ούτε κάντε. Μην μπείτε. Μην μπείτε. Δηλαδή, οι καινούργοι, εσείς που με ακούτε πρώτη φορά, μην κάνετε εγγραφή. Εσείς που είσαστε παλιοί, μην κάνετε like. Άστο, μην κάνετε like. Δώρον άδωρον είναι. Μην μιλήσετε στους φίλους σας για αυτά που θα σας πω σήμερα. Δεν χρειάζεται. Αφήστε το συνδρομητικό, αν είστε στο συνδρομητικό, ακούστε εσείς την εκπομπή να πουλάτε μούρι. Τα κατακαμούρι, 10 χρόνια μούρι. Δεν χρειάζεται. Ούτε θα σας γράψω στο τέλος, κάνουμε κοινοποίηση τα λοιπά. Αφού σας τα λέω και με γράφετε στα τρία σας. Οι άντρες, έτσι. Οι γυναίκες στο γεωποιητικό, πώς λέτε, στο αναπαραγωγικό σύστημα. Τέλειος. Κατευθείαν. Με κατάληξη άρα, έτσι. Είτε στους άντρες στο κεντρικό με κατάληξη άρα, είτε στις γυναίκες με την κατάληξη άρα. Με γράφετε πλάγιο με τοπικά, έτσι. Εγώ θα τα πω. Γιατί είμαι μαζόχας. Ουστάρω. Και όποιος πει και κάτι για εμένα, η στατρία μου μεγάλη, έτσι. Λοιπόν, τόσα χρόνια μας έχουν πρίξει τον πάπαρο, να τα πούμε έτσι. Τι, φοβάστε μην μου κόψετε διαφημίσεις. 127 μέρες συνεχόμενες. Είναι 151η εκπομπή. Από την 24η και μετά, 127 συνεχόμενες ημέρες μου κόβουν τις διαφημίσεις. Κάνω review την επόμενη μέρα τα λοιπά. Το ξαναλέω, μπας και με ακούσουν και τα βλαμμένα που είναι οι ελεγκτές, έτσι, από διάφορους οι ανεξάρτητοι ελεγκτές που μου βγάζουν μετά από μία μέρα, μου λένε sorry Mr. Κασταμονίτης, your video now is available for advertisements, έτσι. Papariation. Παιδιά, εγώ δεν ζω από το YouTube. Έχω κανονικά δουλειά, πληρώνομαι, κολλάω το ένσημά μου και όταν θα έρθει η ώρα και στιγμή, πρώτο Θεός, θα πάρω και σύνταξη. Θα πάρω και σύνταξη και δεν θα μπορώ να πάω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Θα πρέπει να πάω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Καταλάβατε, αυτό είναι. Μετά από 40-50 χρόνια. Λοιπόν, τόσα χρόνια ακούμε για MIT. Τι είναι το MIT? Όχι, δεν είναι το Massachusetts Institute of Technology, τα λέω έτσι, Elephantation, έτσι Τσίπρας. Είναι η μυστική υπηρεσία της Τουρκίας. Η MIT. Εμείς έχουμε την κρατική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία έχει γίνει εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Είναι αποχαρακτηρισμένα ότι πάρα πολλές φορές έχουν διεξαχθεί κυνήγι, αλλά είναι το κυνήγι, και έχουν εξαϊλωθεί πράκτορες των Τούρκων. Είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Το ίδιο έχει γίνει και στην Τουρκία από την κρατική υπηρεσία πληροφοριών, την MIT, την τουρκική. Ακούω ότι κάθε καλοκαίρι είναι σε συναγερμό η ΑΕΠ. Έτσι. Από εδώ να στείλω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, έτσι, ο οποίος κάνει κάθε βράδυ σχεδόν την ίδια ώρα
Και σχεδόν έχουμε τα παράλληλα θέματα. Δεν λέω καμία μπηχτή για τον κύριο Καλαντέρη κτλ. Αλλά ο άνθρωπος αυτός παρατήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μετά το περιστατικό με τον Οτσαλάν. Και να πω το εξής. Ο διαδραστικός κύριος Καλαντερίδης θα ξέρει πολύ καλύτερα. Γιατί δεν εκαθαρίζουμε αυτή τη στιγμή τους πράκτορες που υπάρχουν στο ελληνικό έδαφος από την MIT. Δηλαδή, η φωτιά που έπιασε στο Βαρνάβα δεν έπιασε από πράκτορες Τούρκους που έχουν βάλει παιδιά της εθνότητας από εδώ και πέρα, τις λέω στην τύχη. Έχουν βάλει έναν Αλβανό, έναν Ρουμάνο. Ρουμάνος πιάστηκε 4 φορές, έβαζε φωτιά και τον αφήνανε και ξανά βγαίνει. Ένα Βούλγαρο, ένα Σομαλό, ένα Αφγανό, έναν Πακιστανό, έναν Μπαγκλαδιανό, έναν Ινδό, οτιδήποτε άλλο και πάει βάζει φωτιά. Τι κάνει οι κρατέοι? Καταλαβαίνουν ότι κάποιοι δεν στέκουν καλά. Ωρά τον άνθρωπο που βάλε φωτιές αυτή τη στιγμή και είναι στον χώρο της αναζήτησης. Και ψάχνουν εξηλαστήρια θύματα και ξέρεις τι κυρία και λένε. Δεν τα βάζουν οι Τούρκοι, να έχουμε την περίπτωση αυτού που θα τον εξετάσουμε και ψυχασθενικά, πώς λέτε, ψυχολογικά και ψυχιατρικά αν είναι εντάξει. Και μάλλον κάποιος φίλος του να με έβαλε τη φωτιά. Πυρομανείς υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι αλήθεια. Και μάλιστα σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας ξέρω ότι κάνουν και μελέτες αυτό το πράγμα. Πυρομανείς υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Από εκεί και πέρα όμως, περισσότεροι από αυτούς δέχονται ιατρική φροντίδα και ισχύει το εξής. Κατά την περίοδο του lockdown από το 2020 και μετά, οι οικογένειες ανακαλύψανε πάρα πολλούς και πάρα πολλές οι οποίες έχουν ψυχιατρικά νοσήματα. Είναι κοινώς άνθρωποι που χρήζουν βοήθεια, ξεφεύγει από το ψυχολογικό, κάτσε στο καναπέ, πώς το λένε, έχεις γκόμενο, κάτσε να το διώξουμε τον γκόμενο από το, πώς το λένε, από το δωμάτιο και τέτοια πράγματα. Τέτοιες γελοιότητες. Ακούστηκαν πολλές γελοιότητες. Αυτό το Me Too και όλα αυτά βγήκαν επειδή βγήκαν τέτοιες γελοιότητες. Μαθαίνανε στους καναπέδες της ενισχύσεως γάμου οι άντρες ότι οι γυναίκες είχαν πάει με 40-50 ή οι γυναίκες με τους άντρες το είχαν πάει 40-50. Και η αντίδραση από τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους ήταν, κάνανε ένα κουκλάκι και λέγανε πώς το λένε αυτόν, το λένε φούφουτο, να το διώξουμε το φούφουτο από το δωμάτιο. Και μετά γίναγε ο άντρας και πήγε στην γυναίκα και το λέει «Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ!» Του είχε φτάσει τα κέρατα σαν το, πώς το λένε, Ρούντολφ το ελαφάκι. Εκεί μέσα καταλάβαν κάποιοι άνθρωποι ότι αυτός ο σύντροφός τους ή η σύντροφός του έχει ψυχιατρικά νοσήματα. Ξύλο. Καταστάσεις οι οποίες φεύγανε τα νοσοκομιακά, δηλαδή τα ασθενοφόρα, και μέσα στον κορονοϊό φεύγανε και πηγαίνανε στα νοσοκομεία και περίμενε ότι ο άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, θα κατέβαινε με ελάχιστο οξυγόνο, με αυτά τα λοιπά. Και στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, ήταν ξυλοφορτώματα. Γεμάτα, πώς λέει, πώς το λέει, γεμάτα εντάσεις, ξέρω εγώ πώς λέει το τραγούδι. Λοιπόν, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το αποκρύψανε. Αλλά έχω κάθε δικαίωμα γιατί το ανακοινώσανε. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να με ψέγει, τα είπα. Τι έγινε ο κύριος Λύτρας? Είναι καλά ο κύριος Λύτρας? Έκλασε ο κύριος Λύτρας σήμερα? Κάπνισε μέσα στο δωμάτιο? Γιατί πλέον κάποια στιγμή το κάναμε δυναστεία. Το κάναμε Big Brother. Το σκηνικό, έτσι όπως σε έχουν κατατεθεί, δεν τα υιοθετώ, αλλά καταλαβαίνετε ποια είναι η αιχμή του δόρατος, ας το πούμε έτσι. Λέει ότι ο άνθρωπος έπεσε τζόγο, τα λέει σύζυγός του. Και μόλις έκανε, γύρινε στο σπίτι και την έκανε tilt. Ξέρετε, οι κυρίες, επειδή δεν ξέρω αν ξέρετε οι κυρίες τι είναι το tilt, οι άντρες όσοι παίξατε παλιότερα ουφάδικα, ναι, ξέρετε. Ήταν αυτά τα με τις μπύλες που είναι, κάτω το ελατρείο και πάει μπύλια και χτυπάει στις άκρες τα λοιπά. Αν κούναγε στο μηχάνημα, είχε ένα παλάντζο και αυτό έγραφε ένα φωτάκι στη μέση tilt, ότι το κούνησες δηλαδή, ότι πήγες να κλέψεις για να πάει στην τρύπα κάτω ή να αποφύγει την τρύπα κάτω. Και την έκαναν tilt να είμαι μέσα στο σπίτι. Θα μου πεις τώρα, όλο αυτό τι σχέση έχει? Απλούστατα, εκμεταλλεύονται όλο αυτό το σκηνικό. Καταλαβαίνουν ότι μας έχουν οδηγήσει, γιατί πιστεύω ότι οι πολιτικές αρχές μας έχουν οδηγήσει να έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Έχετε καταλάβει πως χιλιάδες έχουν αυτοκτονήσει για οικονομικούς λόγους?
πόσοι έχουν βρεθεί ψυχολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Καταστροφές. Κάθε σπίτι που κατάσχεται δημιουργεί ψυχολογικό πρόβλημα στους πρώην ιδιοκτήτες και το καθεξής. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, γίνεται αυτό το σκηνικό και θα γυρίσουν και θα μας πούνε ότι κοίταξε να δεις τώρα τη φωτιά στο Βαρνάβα, την έβαλε κάποιος ψαγμένος. Γεια σου, Ψέκης, ο οποίος λέει κατά των εμβολιασμών και όλα αυτά τα πράγματα, ο οποίος να μην είναι εξωγόδωδεκαθεστής, είναι σατανολάτρης, είναι το ένα, είναι το άλλο, αλλά έχει και πρόβλημα ψυχολογικό-ψυχιατρικό. Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, δεν θυμάμαι το όνομά του, είπε πολύ σωστά τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει που ήταν διδάκτορας, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει που ήταν 12 χρόνια σε σχολές της αστυνομίας, δεν μας ενδιαφέρει που είχε γράψει βιβλία, μας ενδιαφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε από το σπίτι του στις 11 η ώρα το βράδυ και πήγε και άναψε φωτιά σε ξερά χόρτα. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα. Και επειδή αυτό είναι έγκλημα, θα το χρησιμοποιήσουν και θα πούνε, κοίταξε, αυτοί που ασχολούνται με όλα αυτά κάνουν τέτοια πράγματα εναντίον, πώς το έλεγε ο Ίψεν, ο εχθρός του λαού. Δηλαδή, αυτός κάνει κάτι εναντίον του λαού, ούτως ώστε να τον καταστρέψει. Και έτσι θα αποφύγουν την βασική ενοχή αυτοί που πραγματικά το κάνουν. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Τόσο καιρό μας λένε ότι η MIT βάζει δικούς τους ανθρώπους, βάζει Κούρδους, βάζει το ένα τα λοιπά και βάζουν φωτιές. Γιατί δεν έχει γίνει μια καθάριση? Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βγει κάποιος και να δηλώσει ότι ξέρουμε ποιοι είναι στο ελληνικό έδαφος. Γιατί υπάρχουν τρεις μεγάλες λέξεις τις οποίες τις λέμε εδώ πέρα μέσα και τις αποφεύγουν. Υπάρχουν λάθρο μετανάστες, υπάρχουν νόμιμοι Έλληνες και κυρίως πολιτικοί εισαγωγή των λάθρο μεταναστών και υπάρχουν εκμεταλλευτές. Εκμεταλλευτές οι οποίοι πιάνουν αυτά όλα που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και τους καθοδηγούν. Έτσι είναι πολύ εύκολο να τους πούνε πήγαινε βάλε φωτιά εκεί, πήγαινε βάλε φωτιά εκεί και παραπέρα. Άρα, το κράτος που έχει τη μυστική του υπηρεσία που υποτίθεται πρέπει να προστατεύει την ασφάλεια της χώρας, κάνει κουνήματα. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ανήκει από τότε που ανέβηκε πάνω ο Μητσοτάκης στο Μητσοτάκη. Και κάποιο χρονικό διάστημα, ο ξάδερφος του Μητσοτάκη, ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος αθωώθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη σχετικά με την εμπλοκή, ήταν ο άνθρωπος που έστελνε τις οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την ΕΕΠ. Προσέξτε, αθωώθηκε για το κομμάτι της παρακολούθησης. Όχι ότι δεν έγινε παρακολούθηση. Και μιλάμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Φλόρο και το καθεξής. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν στη θέση του κυρίου Φλόρου και ήξερα ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας τον παρακολουθεί ο πρωθυπουργός μου πως κάνει κάτι, εγώ θα είχα παραιτηθεί. Αλλά θέλει αίμα, τιμή και όχι τη Χρυσή Αυγή, έτσι, αίμα και τιμή. Ελλάς ή Τέφρα. Ή ας πούμε ο κύριος Χατζηδάκης, ο γνωστός σφαλιαρόης πράκτορας εκεί πέρα στη Μεγάλη Βρετάνη, ο οποίος πήγε να τη φάει και μπροστά ακριβώς από το Ελέκτρα, διαλέγει στη Θεσσαλονίκη. Διαλέγει τα ωραία ξενοδοχεία από 500 ευρώ και πάνω, έτσι, για να τρώει τις σφαλιάρες κτλ. Ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης, έτσι, λοιπόν. Και όλοι αυτοί, οι οποίοι τους παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλά, Άδωνης Γεωργιάδης με τη φωνή την καραμούζα που έχει, ό,τι και να πει δεν υπάρχει μυστικό. Να του δώσω αυτό κωδικό για το τάξη. 6733544. Το πει αμέσως, έτσι, λοιπόν. Τώρα, ο Μητσοτάκης είναι στο μαγικό κόσμο του Μάλμπορο. Τα είπα εγώ, τώρα σηκώνουν κι άλλοι τα ρίλο, ότι πάει και πίνει κάτω, Τσίπρα, τα λοιπά. Το παιδί είναι γεια σου. Το παιδί από τις 22 Ιουλίου και θα φτάσει το τέλος του μήνα, ένα μήνα και 10 μέρες είναι διακοπές. Είναι γεια σου, γεια σου. Άρα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν προσέχει και αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά τα τρομερά, πώς το λένε, γιατί εκμεταλλεύονται και τους ανέμους και τις φλόγες και τα μποφόρ και τα λοιπά. Τι έχουμε, λέει, μέγκα φωτιές. Στις χρονιές δεν είχαμε μέγκα φωτιές. Στην Ηλία που πεθάνε 100 άτομα δεν είχαμε μέγκα φωτιές. Στο Μάτι που πεθάνε 100 άτομα δεν είχαμε μέγκα φωτιές. Στην Εύβοια που καήκαν πόσα άτομα, αυτά δεν είχαμε μέγκα φωτιές. Έχουμε τώρα μέγκα φωτιές. Και πώς το λένε, και κλείνουμε, λέει, το Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός σήμερα ήταν κλειστός γιατί υπήρχε, λέει, κίνδυνος φωτιάς στο Λυκαβητό. Πώς δεν κλείσατε και το Βαρνάβα και το καθεξής? Λοιπόν, οι ρήπες του ανέμου φτάσαν κάποια στιγμή, λέει, στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όντως πράγματι είχε, λέει. Και οι φλόγες στα 25. Και τι εδώ πέρα μέσα, έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση είναι από το 112, έχουμε 4, πώς το λένε, 4 στα νοσοκομεία και γίνεται και προσπάθεια απεγκλωβισμού 40 πολιτών στις ευρύτερες περιοχές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Ότι είναι ένα ενδυνάμει μάτι, ένα ενδυνάμει κάψιμο, ξέρω εγώ τα λοιπά, ηλία και οτιδήποτε άλλο. Το κράτος αποδεικνύεται ότι είναι άχρηστο. Τόσα χρόνια ακούμε θα πάρουμε
Καναντέρ, θα πάρουμε Καναντέρ, δεν μπορούμε τα Καναντέρ, θα πάμε τα Καναντέρ, δεν μπορούμε τα Καναντέρ. Αυτοί που πήρανε με 36 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το ελληνικό και το πουλάνε 3.600, 100 φορές παραπάνω, και που ένα διαμέρισμα θα τους κοστίσει 36.000 και το πουλάνε 3.600.000, 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, να τους μπει ένα φόρος 50% στα καθαρά κέρδη, να προκύψουν 2-3-4 δισεκατομμύρια από εκεί πέρα μέσα και να τα δώσουν στην Ελλάδα να πάρει, πώς το λένε, Καναντέρ. Τον πόλεμο αφήστε το άλλη στιγμή. Εντάξει, κάτι θα γίνει τα λοιπά. Λοιπόν, άρα τόσο καιρό ακούω. Και έχω και αυτούς που είναι πουτινολάτρες και αυτούς που δεν είναι πουτινολάτρες. Και έχουν δίκιο αυτοί που είναι με τον Πούτιν. Σου λέει, κόψαμε τη Ρωσία, τώρα δεν νοικιάζουμε και τα τεράστια τα αεροσκάφη που πετάνε από πάνω. Τα Καναντέρ μας τα έχει πάρει ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο χουντικός, έτσι. Και εμείς εδώ πέρα μέσα είμαστε συνεχόμενα στο μαγικό κόσμο του Μάλμπουργκ. Σας τα έλεγα εγώ στο Αλμανάκ. Παιδιά, θα γίνουν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι τρομοκρατία. Αυτά είναι τρομοκρατία. Και γι' αυτό μόλις άκουσα ότι κατηγορούν αυτόν από το βράδυ των εκλογών που είναι στον χώρο της αναζήτησης, λέω να δεις, κάτσε να δεις, θα σκάσει μια μεγάλη φωτιά. Νέες μεγάλες επιτυχίες του Καστάμονίτη με το Αλμανάκ. Θα σκάσει μια φωτιά. Και έσκασε αυτή τη φωτιά, η οποία πάει να κουμπώσει βουνά ή οτιδήποτε άλλο. Καίγεται το ένα, καίγεται το άλλο, τα λοιπά. Πού είναι η ανταπόκριση? Πού είναι, ρε παιδί μου, να ζητήσουμε? Τελειώνουν σήμερα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αύριο το πρωί μπορούμε να ζητήσουμε από τη Γαλλία να μας στείλει 4 πυροσβεστικά. Εδώ τόσες επιχειρήσεις δικές μας, ας πούμε, δεν μπορούν να φτιάξουν κάτι εν μέρη, τα λοιπά. Δηλαδή, μόνο η Καναντέρ, ας πούμε, έχει που φτιάχνει τα. Ή τα Πετζετέλ, πώς λέγονται τα άλλα. Κύριε Μαρινάκη, ακούω 100 καράβια. Κύριε Προκοπίου, ακούω 106 καράβια. Κύριε Αγγελικούση, 200 καράβια. Κύριε Λασκαρίδη, εντάξει, εσύ δίνεις καράβια στο ναυτικό. Από ένα αεροπλάνο ο καθένας, ρε παιδιά. Ένα αεροπλάνο. Κοίταξε να δεις, πήγαμε στην Καναντέρ και κλείσαμε εμείς σε 15 εφοπλιστές. Έχουμε 7 ή 8 δισεκατομμυρίουχους. Και οι εφοπλιστές πάνω από 500 εκατομμύρια είναι 35. Ένα αεροπλάνο ο καθένας. 12 εκατομμύρια κάνει. 12 εκατομμύρια. Ένα αεροπλάνο ο καθένας. 35 επί 12, 470. 420, πόσο πάει. Ένα. Και μετά από 2 χρόνια άλλο ένα. Και μετά από 2 χρόνια άλλο ένα. Σε 6 χρόνια μέσα θα είχαμε 36 πετζετέλ. Πόσα είναι, 45 και λέω 36. 45 πετζετέλ. Πόσα είπα, ναι, 36. Καλά είπα, ναι. Ορίστε. Ο Παπαδόπουλος θα πήρε. Όταν γεννήθηκα εγώ, ο Παπαδόπουλος μετά από 2 μήνες να μην σταμάτησε χούντα. Του Παπαδόπουλου και πήγαινα με του Ιωαννίδη. Ο Παπαδόπουλος θα πήρε. Έχουν καιρό να περιμένουμε 51 χρόνια ακόμα πάλι. Παπαδόπουλος τα πήρε. Ας τα πάρουν εφοπλιστές και ας γράφει πάνω Μαρινάκης 1, Μαρινάκης 2. Πώς είναι Νόρ 1, Νόρ 2 κτλ. Ας γράφει. Αλαφούζος το ίδιο. Βάζουν οι εταιρείες το ρεύμα σαν χαλάζι και ο τραυματισμένος καλλιτέχνης αναστενάζει. Γιατί η ΔΕΗ που είναι ελληνικού κράτους έδωσε 250 εκατομμύρια για να πάρει τον Κοτσόβολο. 8 Καναντέρ. 8 Καναντέρ. Η ΔΕΗ, 8 Καναντέρ. Και θα είναι ΣΔΙΤ. ΣΔΙΤ. Σύμβαση δικαίου να είμαι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σου δίνω αυτό και θα μου δώσει μετά από χρόνια τόσα λεφτά. Μαζεύονται 60 Καναντέρ να είμαι σε μια σεζόν. Σε 6 χρόνια μαζεύονται 100 Καναντέρ. Θα έχουμε να δίνουμε και σε άλλες χώρες. Όχι. Όχι, εκεί, να καεί η Ελλάδα. Να είναι flat, να έρθουν οι ανεμογεννήτριες. Έχω φωτογραφία από τον Ναύπλιο. Αυτή φεύγει για πού, παιδιά? Θα μου γράφετε και πού φεύγει. Έχω φωτογραφία στη Χαλκίδα. Έχω φωτογραφία. Έχουν αρχίσει και βάζουν στο μάτι και το Λιτόχωρο. Έτσι. Και είναι την Εύβοια και είναι το ένα τα λοιπά. Αν είναι τόσο πολύ για τις ανεμογεννήτριες, γιατί πληρώνουμε τα μαλλιά μας τα τρελά στη ΔΕΗ? Και τώρα ερχόμαστε στο κομμάτι, αυτό είναι η γκρίνια, ας πούμε, ερχόμαστε στο κομμάτι τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να κάνουμε σαν ομάδες. Έτσι πως το εννοώ εγώ με τις τρομοκρατικές. Εννοώ πολύ απλά ότι μέσα στα δάση θα βρείτε από συσκευασίες τέτοιες, λέμε, δηλαδή κονσερβούλες, από συσκευασίες τέτοιες, οι οποίες έχουν μέσα υγρά έφλεκτα, από γυάλινα, οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι φυτευτά. Δείτε το reel
που έχω στο short πώς βάλαν τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη πίσω από τα Lidl στον Εύρο. Έτσι, λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω από εσάς είναι να προσέξετε, κυρίες και κύριοι, περίεργες κινήσεις ανθρώπων οι οποίοι πάνε κοντά σε κάδους σκουπιδιών, κοντά σε εγκατελειμμένα κτίρια και οτιδήποτε άλλο και πετάνε κάποια πράγματα. Θα κάνετε το εξής. Μην στενοχωριέστε, ούτως άλλως βλάκες θα σας πούνε. Θα κάνετε ενημέρωση στην αστυνομία. Είδα στο τάδε μέρος να πετάνε αυτό το πράγμα. 99 λάθη να έχετε, μπορεί να έχει πετάξει άλλο σκουπίδι, οτιδήποτε άλλο. Μία φορά να βρουν κάτι που είναι εμπριστικό, θα αποτρέψουμε την επερχόμενη καταστροφή. Στα δάση, όπου βλέπετε κυρίως γυάλινο, θα παίρνετε γάντια ειδικά και σακούλες θα τα παίρνετε. Θα μαρκάρετε την περιοχή που έχετε με τα κινητά να βλέπετε το GPS και με το που φεύγετε από εκεί θα παίρνετε τη δασική υπηρεσία και θα πείτε βρήκα αυτό, αυτό και αυτό σε αυτή την περιοχή. Αφήστε τη δασονομία να έχει αυτή το πρόβλημα. Έτσι γίνεται και στις ΗΠΑ. Δεν λογίζεται κανένας, μα κανένας λάθρο μετανάστης. Το λέω σε εσάς γιατί εδώ πέρα μέσα με βλέπουν περιπτεράδες, με βλέπουν ταξιτζίδες, με βλέπουν μεταφορείς, με βλέπουν άνθρωποι που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με μπαίνουν άνθρωποι που δουλεύουν σε ψιλικατζίδικα και οτιδήποτε άλλο. Δεν λογίζεται κανένας Έλληνας, κανένας Έλληνας, θα σας εξηγήσω, να έχει σε μία σακούλα η οποία φαίνεται 30-40 γυάλινα ποτήρια, γυάλινα μπουκάλια και να τα περιφέρει στο δρόμο. Η ανακύκλωση γίνεται σε σούπερ μάρκετ και σε αυτές τις καινούριες μαλακίες που έχουν βάλει σε κάθε σταθμό που τα πετάς και παίρνεις λεφτά. Κανένας από αυτούς, δηλαδή κανένας λογικός Έλληνας, και θα μου πεις γιατί το λες με τον Έλληνα, έτσι γουστάρω να το λέω με τον Έλληνα, τελικά, δεν κουβαλάει 30 μπουκάλια άδεια κάπου. Εάν δείτε λαθρομετανάστη να κουβαλάει μπουκάλια, εάν δεν πάει σε αυτούς τους κάδους που είναι πολύ κοντά, που είναι ο ένας άλλο, είναι σίγουρο ότι θα τους χρησιμοποιήσει για να κάνει κάτι κακό. Τι ψέματα, στο πάρκο Τρίτσι βρεθήκαν 150 μπουκάλια μολότοφ την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσατε τίποτα? Ακούσατε τίποτα? Εδώ πήρε ασημένιο μετάλλιο για την Κύπρο ιστιοπλός, ασημένιο μετάλλιο για την Κύπρο ιστιοπλός και δεν το μάθαμε πουθενά. Δεν υπόθηκε σε κανένα μέσο της Ελλάδος και νομίζω μόνο το Ωμέγκα στην Κύπρο. Έτσι, για καταλάβετε, εμείς είμαστε συνηθισμένοι, από χρυσό και πάνω. Τι πήρε να με ο Πετρούνιας, χάλκινο, άτο μαλάκα, και το καθεξής. Λοιπόν, άρα, πήρε να με χάλκινο ο Καραλής, πήγα να το βγάλουμε ότι είναι λαθρομετανάστο παιδί, με Έλληνα. Παπάς ήταν, παπά Εμμανουήλ νομίζω λεγόταν ο παππούς του. Του παπά το παιδί να με παντρεύτηκε την άλλη από την Ουγκάντα που στο καλό είναι και έκανε τον Καραλή. Καραλής είναι. Λοιπόν, δεν λογίζεται από κανέναν από τους ξένους να παίρνουν αυτά, τα ακουαφόρτε που λένε. Ειδικότερα πάνω από ένα μπουκάλι. Καλά, αυτό έπρεπε να το ψηλιαστούμε από την τύπησα που πήγε στο σούπερ μάρκετ, πήρε 4-5 μπουκάλια ακουαφόρτε και τα πέταξε στην άλλη, την Παπασπύρου, όπως λέγεται αυτά. Δεν λογίζεται. Να είσαστε λίγο, γίνεται λίγο detective. Αγκάθα Κρίστη και έτσι. Μιλάτε με τις αρχές. Μιλάτε με τις αρχές. Πείτε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να το ξέρετε ότι επίσης, εσείς που είστε σε βενζινάδικα, δεν λογίζεται να πάρουν λαδάκι το πράσινο για δίτροχο. Γιατί δεν θέλω να πω ότι, αλλά έτσι ένα από τα συστατικά είναι το λαδάκι το πράσινο στο βενζινάδικο. Για κάτι που κάνει boom, να μην πούμε τώρα τι. Στουπιά και τέτοια πράγματα αυτά. Δεν λογίζεται. Σου έρχεται ο Κούντα Κιντέ, ο Μπακαντουκού και σου λέει δώσω 3 λίτρα να είμαι πράσινο λάδι. Να το βάλει πού ρε παιδιά? Στις κλειδαριές στο σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτοδίτροχο παίρνει λαδάκι για να κάνει αυτή την μπαμ μπαμ που κάνουν τα μηχανάκια. Άμα δεν έχεις μηχανάκι, το παπάκι που λέμε τα λοιπά, τότε δεν το χρειάζεσαι. Το χρειάζεσαι γιατί με κάτι άλλο μαζί κάνει κάτι που κάνει boom. Be clever. Η Ελλάδα πλέον ξέρετε τι έχει, τι πάσχει. Πάσχει το εξής. Ενώ έχουμε αστυνομικούς, τους έχουμε όλους διατεθειμένους στους μεγάλους, στους γκαφράδες. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης στην Ελλάδα δεν έχει μπει ένας φραγμός στην παράνομη οπλοχρησία.
και οπλοφορία προφανώς. Κυκλοφορούν πάρα πολύ με όπλα. Δεν γίνονται έλεγχοι, καθόλου δεν γίνονται έλεγχοι καθόλου, τίποτα, γιατί δεν υπάρχει αστυνομία και το καθεξής. Σε μια άδεια πόλη όπως ήταν η Αθήνα σήμερα, δεν υπήρχαν αστυνομικοί. Μια ομάδα δράσης μόνο κάπου εκεί στο Μοναστεράκι και τελειώσαμε. Μια ομάδα δράσης για το Μοναστεράκι. Στο Μοναστεράκι είναι 50-60.000 άτομα. Στην Ακρόπολη πάει χαμός. Δεν υπάρχει εδώ, όσοι είναι από την Κρήτη, στην Κνωσό, έφτασε η Κνωσό πέρσι το 1 εκατομμύριο επισκέψεις. Και δεν έχει αστυνομία. Να σας πω άλλο εγώ, στις Μυκήνες. Δεν υπάρχει αστυνομικός. Υπάρχει, λέει, μόνο λέει ο αρχαιολόγος. Και δεν τους κάνει ο αρχαιολόγος αν κάποιος κάνει μια επίθεση. Να έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες, να μπορούμε να τους ελέγξουμε. Είναι πασιφανές ότι ένας στους 10.000 να είναι ψυχικά ασθενής, που δεν είναι τόσο έτσι, από τα 30 εκατομμύρια, πόσο 40 εκατομμύρια που θα έρθουν τουρίστες, είναι 100 στο εκατομμύριο. Με 40 είναι 4.000 τρελοί, οι οποίοι έχουν τάσεις καταστροφής, βανδαλισμού, πυρομανίας και οτιδήποτε άλλο. Τους φυλάμε, τίποτα. Από τύχη δεν έχουν πιάσει φωτιά κάποια πράγματα. Ο φωτισμός της πόλης είναι πανάχριστος. Όχι μόνο της Αθήνας, οποιασδήποτε πόλη της Ελλάδας. Τρίκαλα, το ένα τραπέζι, πανάχριστος. Περιοχές υπάρχουν που δεν έχουν φωτισμό. Και κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι βρήκανε αυτή τη στιγμή, γιατί σας το είπα και από χθες. Σήμερα έχουμε 11, 3 και 7, μέχρι το 14, 14 και πίσω 3, 11, 14 και μπροστά 3, 17. Ξεκίνησε τον Νταβαντούρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό το διαολικό τον Νταβαντούρη. Εγώ αυτή τη στιγμή που κάνω την εκπομπή, βλέπω ότι αρχίζουν και οι διαδικασίες για τη τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων και αυτά. Και λέω το εξής. Στην Ολυμπιάδα το λένε μόνοι τους ότι είναι δυστοπικό. Άκουσα χθες και την ΕΡΤ να λέει το δυστοπικό, λέει η δυστοπική τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος είναι ο διευθυντής της ΕΡΤ, ο κύριος Ζούλας? Ναι. Κύριε Ζούλα, γνωρίζετε ελληνικά? Τι είναι το δυστοπικό? Ίσως θα ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που θα έπρεπε να παίξει μόνο την Ελλάδα και μετά να μην παίξει την τελετή λήξης. Εάν γινόταν ο όρος τσόντα, ξέρετε πως έχει βγει, σε κάτι κινηματογράφους κάτω στην Αθήνα, παίζανε καουμπόικα έργα και κάποια στιγμή είχαν partners, μια γυναίκα και έναν άντρα τα λοιπά, σταματάγαν τύπου διάλειμμα τα λοιπά και κάνανε live sex πάνω στη σκηνή. Και αυτό λέγεται τσόντα. Έτσι βγήκε η έκφραση τσόντα τα λοιπά. Λοιπόν, αν ξαφνικά εκεί πέρα που είναι, λέει ότι ο έκτοτος άγγελος θα κατέβει κάτω και θα κάνουν μια παρτούζα όπως κάνανε στη τελετή έναρξη τα λοιπά για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου, θα λάβετε αποφάσεις? Θα το διακόψετε? Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι σατανολατρία? Βγαίνουν τώρα από περιοδικά και τέτοια πράγματα και λένε ότι οι ψέκες ήδη έχουν πει ότι είναι ο εκπεσών άγγελος. Φυσικά και είναι ο εκπεσών άγγελος. Αφισβητείτε την ιστορία, δηλαδή πως έχει δημιουργηθεί ο άγγελος και ο διάολος, ο αιωσφόρος, η μαύρη αδελφότητα, η λευκή αδελφότητα? Δηλαδή τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Περιμένετε δηλαδή ότι όλα θα είναι μέλι γάλα, μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει τίποτα? Α, πιάνει μια φορτιά στο Βαρνάβα, βγείτε έξω στον μπαλκόνι να δείτε που καίγεται η Αθήνα και το καθεξής. Μπουκαλάκια μπύρας στις γωνίες, παρατημένα. Προσέξτε, μπουκαλάκια μπύρας ή αναψυκτικού γυάλινα παρατημένα στις γωνίες. Εσείς λέτε κάποιος το βράδυ περπάτησε, δεν του στείλει άλλη, διαβάστηκε, δεν διαβάστηκε κλπ. Ήπια την μπύρα του, την παράτησε και έφυγε. Λάθος. Είναι όπλα. Θα μου πεις μεγάλη φαντασία έχεις. Εγώ είμαι αλόβητος όμως. Έτσι, εγώ είμαι αλόβητος. Είναι όπλα, κυρίες και κύριοι. Τα αφήνουν επίτηδες, αν γίνουν κάποιες συμπλοκές, μπαμπά, σπάει το μπουκάλι, κλάπ στο λαιμό. Τι όχι? Πάνω εκεί πέρα στον αντένα που ήταν μπροστινά το κέντρο διασκέδασης, ο άλλος πήγε να βγάλει το όπλο, ο άλλος είχε χώσει ήδη το μαχαίρι, το μπουκάλι στο λαιμό. Και αυτά εν δυνάμει χρησιμοποιούνται στα ράια τους. Και μας παίρνουν τα μέτρα. Δοκιμάζουν, σου λέει, αυτοί είναι βλάκες. Στέλνουμε 10 πράκτορες, ανάβουνε. Τώρα
να κάνουμε και μια προβοκάτσια μέσα στην Αθήνα. Θα κάνουμε και μια προβοκάτσια. Εκεί Βαλτετσίου και Μεσολογγίου που σκοτώθηκε ο Γρηγορόπουλος τα λοιπά, έχουν σηκώσει και ένα μνημείο εκεί πέρα μέσα, έχουν ζωγραφίσει και τους τοίχους γύρω γύρω, έχει 400 κτίρια που δεν έπρεπε να υπάρχουν εκεί πέρα. Εγκατελειμμένα. Δεν σου λέω να τα χτίσω πάλι κτίρια. Γκρέμισα το και έκανε πάρκο. Άνοιξε την περιοχή. Ωραία, κανονικά. Θυμόμαστε τον Γρηγορόπουλο και είναι τα εξάρχεια που ξαφνικά μάθανε ότι κόβουν τα δέντρα, ας πούμε, για να κάνουν το μετρό και εκεί θα κάνουν πάλι επανάσταση. Το ότι τα έχουν πάρει όλα οι Κινέζοι αυτά και τα έχουν κάνει Airbnb και μετά θα έρθουν οι Κινέζοι τάχαμε ότι είναι επισκέπτες και μετά ξαφνικά θα ξεκινήσουν πορείες από τους Κινέζους και τρέχουμε και από τους Εβραίους και από τους Άραβες. Βάζουμε καθόλου λογική? Όχι. Και βάζουμε τους πιο άχρηστους να διοικήσουν την αστυνομία και την, πώς το λένε, και την πυροσβεστική. Το σύντροφο τον Μιχάλη και τον Βασίλη τον Κικίλια. Και από πού έχουν αυτή η εμπειρία, ρε παιδιά? Από πού έχουν εμπειρία? Επειδή τους είχαν ψηφίσει το 15 μελές. Και εγώ πρόεδρος του 15 μελούς ήμουν. Έχω και συμμαθητές εδώ πέρα μέσα. Τι έγινε δηλαδή? Και από τότε έκοψα λάσπη. Δεν ξανασχολούμαι με τίποτα καθόλου. Τι σοβαρολογείτε? Υπάρχει κάποια σχολή που βγαίνει πολιτικός? Τι είναι αυτό, ο Σφιοκάμπτης, να γυρνάει και λέει ναι, βεβαίως θα το κάνουμε τα λοιπά. Δεν θυμόμασταν εμείς, δεν ξέραμε εμείς το Σπυράκι, το Γεωργιάδη που έλεγε ναι. Που έχει πει 7 αρχηγούς διαφορετικούς ότι είσαι ο καλύτερος αρχηγός του κόσμου. Και τώρα ξαφνικά λέει το Μητσοτάκη. Προηγουμένως έλεγε το Σαμαρά, προηγουμένως έλεγε το Καραμαλή, 3, έτσι. Τον Καρατζαφέρη, 4. Τον Πλεύρη κάποια στιγμή είχε πει 5. Ποιος άλλος ήταν, τον Μιχαλογιάκου είχε πει 6. Θα είχε πει και κανέναν άλλον, δεν θυμάμαι. 6-7, έτσι. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Και μετά μας έλεγε ο Γεωργιάδης και δάπ και δου και δάπνου δου φουκού. Ούτε καν. Ούτε ήξερε τι ψήφιζε. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, έχουμε πραγματικά μπει σε μια δύσκολη κατάσταση. Συζητιέται ευθέως. Εγώ θέλω τα πράγματα να τα πω έξω από τα δόντια. Έτσι, λοιπόν, συζητιέται ευθέως ότι από το Σεπτέμβριο θα επιβεβαιωθεί αυτό που έχω πει στο Αλμανάκι το Δεκέμβριο. Ότι θα αρχίσουμε τα riots. Σας το λέω, είναι η δεύτερη φορά που το λέω την τελευταία εβδομάδα. Τα riots. Τα οποία τα riots, δηλαδή οι επαναστάσεις, θα γίνουν μέσα στο δρόμο. Και τότε θα πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε αυτά που σας έχω πει στις επιβιώσεις και όλα αυτά. Τα οποία αυτά σας τα λέω και με γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων. Ξέρω. Δεν είμαι κομιστής καλών ειδήσεων. Και γι' αυτό κάποιοι αμέσως κάνουν δολοφονία, χαρακτήρα τα λοιπά. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να τα πω. Έχετε σημείο διαφυγής? Εγώ προσωπικά έχω. Και με τα πόδια και με μεταφορικό μέσο και καβάτζα κτίριο. Και μέσα στην πόλη και εκτός πόλης. Έχετε? Εγώ έχω. Το σακίδιο το έχετε έτοιμο? Ναι. Βέβαια θα μου πεις, θα σας πω και έχουμε χρόνο έτσι, δεν έχει τελειώσει η εκπομπή. Θα μου πεις κάποιες καταστάσεις. Θα σας πω και αυτές. Τρόφιμα έχετε? Νερό έχετε? Ποια είναι η ομάδα σας? Δηλαδή να πάρεις τηλέφωνο και να του πεις ρε μεγάλη, έλα από εδώ ή από εκεί που έχω πει θα βρεθούμε εκεί. Ποια είναι η ομάδα σας? Εγώ αυτή τη στιγμή επικαιροποιώ από καιρού εις καιρού την ομάδα μου. Όχι γιατί φεύγουν κάποιοι, γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Μου στέλνετε, ξέρετε κάτι, εγώ σας λέω κάποια πράγματα σε γενικό και μετά μου στέλνετε επί τούτου ερωτήσεις, αλλά η μορφή σας είναι αγενέστατη. Δηλαδή, τι να μας πείξετε εσείς ρε Κασταμονίτη, εγώ έχω ξέρω τον πατέρα μου κατάκητο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με τα συγχωρήσεως. Ούτε εγώ ευθύνομαι που ο πατέρας ή η μάνα και εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι καλά, είναι σε αυτήν την κατάσταση, αλλά και εκεί υπάρχει λύση. Αν δεν το σκέφτεσαι, θα σου το πω εγώ. Εκεί που είναι ο πατέρας σου ή η μάνα σου κατάκητη, εκεί θα είναι και η καβάτζα σου. Όχι, μην περιμένεις να σηκωθεί ο 85χρονος πατέρας σου και 80χρονη μάνα σου να διασκήσουν μια Αθήνα που θα είναι στις φωτιές για να σε βρουν εσένα να πάτε 3 χιλιόμετρα παρακάτω. Θα τροποποιήσεις και θα φύγεις εσύ από εκεί που είναι να πας στους γονείς σου, στο τίποτα άλλο. Ξέρετε τι αλητία παίζει με τις κλοπές περιουσιών από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει μονάχοι και τους πλευρίζουν κυρίες, τάχα οίκοι, ευγυρίας, πώς το λένε, οργανώσεις, η καλή Σαμαρίτιδα, η φανέλα του παππού και τέτοια πράγματα αυτά. Πολλές φορές και από μοναστήρια τα οποία είναι σχηματικά δεν τα αποδέχεται η ελληνική εκκλησία.
γνωστές περιπτώσεις όπου έγραψε τα οικόπεδά της και τα διαμερίσματά της στην εκκλησία και την φτύσανε. Παραλίγο να μην γίνει και η κηδεία της κυρίας. Και ανοίξα μετά τη διαθήκη και τα 30 διαμερίσματα είχαν πάει σε συγκεκριμένους ναούς. Και όταν ψάξαν στους ναούς τα διαμερίσματα, είχαν πουληθεί τα διαμερίσματα. Και ο παπάς που ήταν εκεί είχε φύγει. Δεν ψέχω την ελληνική εκκλησία, ψέχω αυτούς που δεν τα προσέχουν. Είναι ο Νάμου. Είναι ο Νάμου. Ήτανε η Εκατερίνη Μεγαπάνου. Η πεθερά της Αμαλίας Μεγαπάνου Καραμαλή Κανελοπούλου. Έτσι. Λοιπόν, είχε παντρευτεί τον Καραμαλή, ήταν ανιψιά του Κανελόπουλου, είχε παντρευτεί τον Καραμαλή και μετά χώρισε και παντρεύτηκε τον γιατρό Επαμινόδα Μεγαπάνου. Αυτός ξεγέννησε τη μητέρα μου. Αυτός που έχει το μισό, είχε το μισό λιτό. Η μάνα του είναι η νονά μου. Η Εκατερίνη Μεγαπάνου. Έτσι λοιπόν, ήτανε πρόεδρος επί τιμή του γυροκομείου Αθηνών. Πέθανε νομίζω το 79 ή το 80, το 80 πέθανε η νονά μου. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 165 χρονών. Λοιπόν, επί δικιάς της προεδρίας το γυροκομείο Αθηνών είχε 5.000 διαμερίσματα. Με αυξητικό ρυθμό. Αυτή τη στιγμή το γυροκομείο Αθηνών ετοιμάζεται να κλάψει Μαντήλη, να κλείσει. Μόνο το τελευταίο, η Παλμύρα και Λάμψα και ο, πώς λέει το άλλος, που είχαν τη Μεγάλη Βρετάνια, που φτιάξαν μια μονάδα εκεί πέρα μέσα. Ήδη αλλιώς τα 5.000 διαμερίσματα τα έχουν φάει όλα. Γι' αυτό σας λέω, τροποποιήστε λίγο ποιες είναι οι ομάδες, επικαιροποιήστε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα πάμε προς τα εκεί. Καταλαβαίνω κατά τα νόμου, στείλε μια κυρία που λέει, ξέρετε ο άντρας μου τώρα μόλις έκανε επέμβαση και είναι σημαντική κτλ. Κυρία μου, κλεισμένη στο σπίτι. Ενισχύστε την ασφάλεια στα σπίτια σας. Οι συναγερμοί δεν θα λένε τίποτα. Τα κέντρα θα καταληφθούν. Όταν ξαφνικά χτυπάνε 7.000 διαμερίσματα ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θα έρθει κανένας. Ενισχύστε την ασφάλεια στο σπίτι. Κλειδαριές, το ένα, αισθητήρες, αυτά. Τα έχω πει. Ετοιμαστείτε. Γιατί ήδη μας καίνε, μας κάνουν, μας ράνουν. Ακούστε τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη, λέει, η φωτιά στο Βαρνάβα. Η βλάστηση παραμένει εξαιρετικά έφρεπτη και τη νύχτα. Λέει πυρομετεωρολόγος. Πρώτη φορά στα χρονικά, ρε παιδιά, ντομάτα λαγκαδά, ντοματοπελτέ και το μυαλό του Κασταμονίτη, πρώτη φορά στα χρονικά ακούω ότι υπάρχει επιστήμονας ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος. Παλιότερα ήξερα ότι υπήρχε χημικός στα μπάσα, έτσι, και πυρηνικός φυσικός στο μολύβι, ξέρω εγώ. Αλλά πυρομετεωρολόγος. Κάτι θα ξέρει αυτός. Άρα κυρίες και κύριοι, τι μας λένε εδώ πέρα μέσα, ότι θα γίνει μούτι. Ο πρωθυπουργός είναι κάτω στην Κρήτη, ο Κικίλιας λέει είναι μια δύσκολη νύχτα και το καθεξής. Μια δύσκολη νύχτα πήγε με jacket flying, να με ενώ ήταν, είχε ζέστη ο Καραμαλής και του πέρα είχε 100 νεκρούς στην Ηλία, που του τη φυλάγανε του Καραμαλή. Το μάτι εδώ πέρα 109 πήγε ο Τσίπρας, την ώρα που πήγε ο Τσίπρας ήταν 34 νεκροί ήδη, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε μια κατάσταση η οποία σας τα λέω εγώ και δυστυχώς δεν, πώς το λένε, ετοιμαζόμαστε. Τώρα, βλέπω ότι θα γίνουν κάποιες προβοκάτσιες εδώ μέσα στην Ελλάδα. Σας το λέω τώρα και κάποια στιγμή όταν θα γίνουν θα μου λες, αποφύγετε λίγο τις ανοιχτές συναυλίες. Εγώ και αυτό που είναι στο Βέλγιο και ότι οι Λονδρέζοι που έχουν έτοιμο και με τον Elon Musk να υποκινεί και τέτοια πράγματα τους εμφύλιους και λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα με την Taylor Swift, εγώ βαστάω λίγο πίσω. Ένα πολύ καλό δείγμα ήταν η Nicole Play, πώς λεγόντουσαν αυτοί, όπου μια χαρά το γλιτώσανε. Τώρα, κάτι ανοιχτές συναυλίες, κάτι όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί κλάνουμε και τέτοια πράγματα, αποφύγετε τις. Έτσι για καλό και για κακό. Μπορεί να μην γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Απλώς θα αποφύγετε τις. Λοιπόν, αυτό που θέλω κυρίες και κύριοι είναι να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Γιατί? Γιατί δεν βλέπω καμία ενίσχυση ούτε στην εθνική ασφάλεια, την ΕΕΠ τα λοιπά, ούτε καν με τους πυροσβέστες, ούτε με τους αστυνομικούς. Άρα, σε ένα κράτος το οποίο δεν υπάρχουν αυτές οι βασικές αρχές, οδηγούμαστε σε κάτι το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις περιοχές έχω φίλους εγώ. Εγώ αυτή τη στιγμή θα τελειώσει η εκπομπή, ειδικότερα στο Γραμματικό και στον Άγιο Στέφανο. Στη Σταμάτα και λέω στον Άγιο Στέφανο. Πώς το λένε, έχω φίλους. Στη Ροδόπολη έχω παλιά συνάδελφο.
στην αμυγδαλέζα της Σταμάτας, εγώ παλιό συνάδελφο. Πρέπει να τους πάρω τηλέφωνο. Ούτε αυτό δεν κάνουμε. Κοινωνικοποίηση μηδέν. Έχει ο άλλος τα γενέθλια, δεν του γράφουμε τίποτα. Ένα like μόνο και τελείως. Έχουμε γίνει τελείως τοξικοί άνθρωποι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Προετοιμαστείτε. Δεν θα είναι εύκολος αυτός ο χειμώνας. Απλούστατα, αυτό που βλέπω είναι ότι κάποια στιγμή ό,τι είναι να γίνει θα γίνει πολύ γρήγορα. Όσοι έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας θα γλιτώσουν. Θα γλιτώσουν πραγματικά. Και από εκεί πέρα θα γίνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Το οποίο το μεγάλο ξεκαθάρισμα ίσως βάλει και τους πολιτικούς όλης της Ευρώπης να μπουν σε μια λογική να καθαρίσουν την Ευρώπη από τους λαθρομετανάστες. Έτσι. Είναι αναφέρετο το δικαίωμα του καθενός να νοικιάσει το σπίτι όποιον θέλει. Όχι όμως σε λαθρομετανάστες. Υπάρχουν ειδικοί χώροι που πληρώνονται από το ειστέρημά μας για να μένουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Και αιτήματα ασυλίας ή οτιδήποτε άλλο. Αν εσείς τώρα νομίζετε ότι αυτή η φωτιά άναψε επειδή έκανε πολύ ζέστη και αυτά σε αγροτεμάχιο έχει κάψει τώρα γραμματικό, μαραθώνα, Ροδόπολη, Αμυγδαλές τα λοιπά και είναι στην τύχη, εντάξει, να σου πω παιδιά, μετά έχει και Nickelodeon, έτσι, με τον Bob του Σφουγγαράκη. Όπου δυστυχώς η φωνή του Bob του Σφουγγαράκη σύγησε για πάντα. Ήταν αυτός ο ηθοποιός που παίζει και στην Κωνσταντίνου και Ελένη, τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξεκινά μια εβδομάδα, είναι η εβδομάδα της Παναγίας. Θα κάνουμε εκπομπές ό,τι μπορούμε. Θεού θέλοντος και Χριστού επιτρέποντος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Δεν λέω τίποτα. Εσείς ξέρετε. Γεια σας.